Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γκότσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Κύριε Γκότση, μόλις τώρα μας ήρθε αυτή η είδηση, τι συμβαίνει? Είναι έτσι όπως ακριβώς το είπατε. Το ότι ουσιαστικά λόγω έλλειψης υποστελέχωσης, σοβαρής υποστελέχωσης αναισθησιολόγων και χειρουργών και νοσηλευτών, τα τακτικά γιατρία θα κλείσουν από τις 12 Φλεβάρι. Ουσιαστικά οι λίστες αναμονής που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι σε λίστες αναμονής, δεν θα χειρουργούνται. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι είναι στην αναμονή, πόσα παιδιά είναι στην αναμονή? Ακριβώς, τον αριθμό δεν το γνωρίζω, πάντως είναι τετραψήφιο νούμερο. Τετραψήφιο, χιλιάδες δηλαδή. Ναι. Είναι τα τακτικά χειρουργεία κατά κόρον, όπως και στο Αγία Σοφία δίπλα είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε και πέρσι που το Αγία Σοφία έκανε πάλι την ίδια διαδικασία, όπως αυτά είναι το νοσοκομείο, έτσι θα πηγαίνει δηλαδή κάθε νοσοκομείο. Το έρθε και σε εμάς και η δικιά μας η σειρά, ναι. Ποιες είναι εκείνες οι ειδικότητες οι οποίες αυτές οι ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν είναι οι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι λόγω και συνταξιοδότησης αναισθησιολόγων δεν έχουν γίνει προσλήψεις αναισθησιολόγων, οι χειρουργοί, κατά κύριο λόγο οι ειδικευόμενοι χειρουργοί, οι παιδοχειρουργοί, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ανοίγουν θέσεις. Οι λίστες για τους παιδοχειρουργούς είναι η αναμονή για να έρθουν οι παιδοχειρουργοί. Οι παιδοχειρουργοί υπάρχουν. Δεν ανοίγουν τις λίστες. Από το Υπουργείο Υγείας και από την Διοίκηση και από την Υγειονομική Περιφέρεια, την Πρώτη Υγειονομική Περιφέρεια, δεν ανοίγουν τις λίστες για να έρθουν οι χειρουργοί. Και έτσι και οι νοσηλευτές φυσικά. Οι νοσηλευτές που είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι που είναι το δεξιχέρι, να το πω εισαγωγικά έτσι, του γιατρού στο χειρουργείο. Πείτε μου, είναι ακριβές ότι από τον Ιούνιο του 2023, τον Ιούνιο του 2023, αμέσως μετά τις εκλογές δηλαδή, έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση τόσο της διοίκησης του νοσοκομείου, όσο και της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε να έχουν προκηρυχτεί οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις? Βεβαίως, όταν π.χ. αναισθησιολόγοι ξέρουν, γνωρίζει η διοίκηση. Οι αναισθησιολόγοι είπαμε ότι είναι σε σύνταξη, θα βγουν σε σύνταξη, γνωρίζουν, το γνωρίζουν αυτό. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες τόσο ώστε να πιέσει η διοίκηση, το Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια, το γνωρίζουν. Γνωρίζουν δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτό. Το πλήρωμα του χρόνου, να το πούμε έτσι, ότι θα γίνει. Θα σταματήσουν τα χειρουργεία λόγω της υποστελέχωσης. Πείτε μου κάτι, όταν φτάνουμε στο σημείο να διακόπτονται οι προγραμματισμένες επεμβάσεις σε παιδιά, τι άλλη αναγνώριση να υπάρξει για έλλειψη προσωπικού? Τι να φανταστούμε, τι να φανταστούμε, τι άλλο συμβαίνει στα νοσοκομεία της χώρας? Εντάξει, το κύριο είναι το ότι η έλλειψη προσωπικού, το ότι οι οργανικές θέσεις ουσιαστικά που για να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα παιδιά, για να εξυπηρετηθεί ο όγκος των περιστατικών, δεν καλύπτονται. Οπότε είναι δυσανάλογες. Δυσανάλογες και σε σημείο το οποίο να μην μπορεί να λειτουργήσει και μία βάρδια πολλές φορές. Και ειδικά τώρα, παραδείγματος χάρη το χειμώνα, που οι εργαζόμενοι, λογικό είναι, θα κολλήσει σε κορονοϊό λόγω του ότι δουλεύει σε ένα τέτοιο χώρο, αναγκάζονται να πάρουν και αναρωτικές άδειες, η υποστελέχωση και στη βάρδια αυτό φαίνεται διπλάσια. Δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν βγαίνει. Δηλαδή και στα χειρουργεία και στις παιδιατρικές κλινικές και στα επίγοντα περιστατικά που η αναμονή είναι τεράστια, Δεν μπορούμε να βγάλουμε βάρδια. Και βέβαια αυτό έρχεται σαν επακόλουθο, όλο αυτό έρχεται σαν επακόλουθο, το ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ενώ γνωρίζουν, ώστε να γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Πείτε μου, κύριε Γκότση, είναι ακριβές ότι από τις 10 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου
Ενεργές είναι μόνο οι δύο. Ενεργές είναι μόνο οι δύο, ναι. Σε μέρες μη εφημερίες, αυτές οι δύο αίθουσες κάνουν τα τακτικά χειρουργία. Όταν βέβαια υπάρχει κάτι επίγον, το βάζουν και σε αυτές τις μέρες. Ναι, είναι 10 αίθουσες οι οποίες δεν λειτουργούν. Λειτουργούν μόνο οι δύο. Και αυτό, για να σας δώσω να καταλάβετε, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό είχε γίνει, κάνανε κινητοποιήσεις το περασμένο καλοκαίρι και οι νοσηλευτές στα χειρουργεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Κλείσανε ουσιαστικά, κάνανε στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις ώστε να φέρουν προσωπικό, ώστε να πετύχουν από τη διοίκηση να φέρει, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, και αυτό που έκανε η διοίκηση ήταν οι μετακινήσεις εσωτερικές. Δηλαδή ουσιαστικά πέρανε από μια άλλη κλινική και μεταφέρανε το χειρουργείο νοσηλευτή. Οπότε τι. Μάλιστα. Δεν καλύπτουν πάλι. Δηλαδή παίρνουν από τη μία θέση και για να καλύψουν την άλλη, και ουσιαστικά αυτό δεν γίνεται. Γιατί πάλι μένει καινή μία θέση πίσω. Μάλιστα. Είναι δώρον άδωρο, να το πούμε έτσι. Αν μπορώ να το εκφράσω έτσι λαϊκά. Κύριε Γκότσε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Παρακαλώ, να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πολύ.